είναι αλήθεια ότι, ας πούμε, σε ένα γενικό πλαίσιο, το σημερινό πήγε καλύτερα, μάλλον πήγε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο επεισόδιο. Όχι ότι είχαμε έτσι καμιά φούντωση στη βαθμολογία, αλλά όμως δεν ήταν σαν τα μπουζούκια. Πάμε να δούμε τι έγινε, ποια είναι η νικήτρια. Είναι η Σιμών με 12,4 βαθμούς και αμέσως μετά είναι η Δήμητρά μας, η Δήμητρα Μπου, με 11,6 βαθμούς. Στην τελευταία θέση είναι η Δήμητρα με 5,4 βαθμούς και αμέσως μετά η Ζέτα με την Ανδριάνα με 5,6. Πολλά πεντάρια, τι γίνεται. Έλα Σιμών. Σιμών. Παρακαλώ. Έχεις κερδίσει άλλη μία φορά, δεν έχεις κερδίσει? Ναι, μόνο μία φορά. Ναι, αλλά έχεις κερδίσει άλλη μία φορά. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια, είσαι πρώτη. Έχεις πάρει την νίκη και τώρα θα πρέπει να πάρεις και ένα βαθμό για να το χρησιμοποιήσεις εσύ στον καλά. Από πού τον αφαιρείς το βαθμό? Λοιπόν, δεν θα πάω με την κατάταξη που είδαμε στον πίνακα. Ναι. Θα το πάω όπως έχω βαθμολογήσει εγώ τα κορίτσια. Ωραία. Για μένα η πιο αδύναμη εικόνα ήταν η της Νικολίνας. Μάλιστα. Αυτό. Δεν το κάνω ανταποδοτικά, αλήθεια για μένα. Άβολο. Άβολο. Για μένα είναι πιο άβολο να μην φέρνεις αυτά τα πλεχτάραχνη. Άβολο. Disrespect. Όντως. Ναι, για μένα το πάω βασικά ακριβώς όπως το βαθμολόγησα. Η Φωτεινή θεωρώ ότι είναι καλύτερα στη δική μου αισθητική, οπότε... Καλά. Αυτό. Εκεί φτάσαμε, δηλαδή. Νικολίνα, πες γεια στο βαθμό, bye-bye. Bye-bye. Bye στο Dubai. Έχεις έναν βαθμό επιπλέον για τον καλά που έρχεται. Ευχαριστώ. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Για πάμε στην πασαρέλα. Λοιπόν, σήμερα πήρατε κάμποσα tips και συμβουλές από τους κριτές με αφορμή τα look των κοριτσιών για το πώς, βασικά τι είναι ένα ανοιξιάτικο πλεκτό και πώς μπορείτε να το φορέσετε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έρθει ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου και εσάς θέμα. Λατρεύω το ανδρόγυνο look. Θα έρθουν τα κορίτσια ντυμένες αντίστοιχα για να δούμε πώς θα το κάνουν, τι θα επιλέξουν, αν θα βάλουν χρώμα, δεν θα βάλουν, τι έχουν σκεφτεί. Εύχομαι να περάσουμε πολύ ωραία όπως περάσαμε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές μου, την Άννα μου, την Εύελιν μου και το Στέλιο μου. Και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια! Yeah.